δέσμη μέτρων ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ενεργειακή Ασφάλεια, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι προετοιμασμένη για μια παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, αλλά και για ενδεχόμενες διακοπές του ενεργειακού της εφοδιασμού. Στα μέτρα περιλαμβάνεται η διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού με δυναμική είσοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βελτίωση των υποδομών και των ενεργειακών δικτύων, αλλά και κίνητρα για ενεργειακή εξοικονόμηση στον οικιακό τομέα. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση παραγωγής εγχώριας ενέργειας στην Ευρώπη, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και προμηθευτών είναι μερικά από τα βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, να μείνουν εκ νέου χωρίς θέρμανση όπως έγινε το 2006 και το 2009 με την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Τα μηνύματα της Κλιματικής Συνόδου στο Παρίσι επίσης δείχνουν πως πρέπει άμεσα να ξεκινήσει και η ενεργειακή μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Ο στόχος της Ευρώπης είναι τριπλός: ασφαλής, βιώσιμη και ανταγωνιστική ενέργεια. Οι δύο συναρμόδιοι επίτροποι παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις επί του θέματος. Η σημερινή δέσμη μέτρων μπορεί να εστιάζει στην ασφάλεια του εφοδιασμού, αφορά όμως και τους τρεις αυτούς πρωταρχικούς στόχους. Μειώνοντας την ενεργειακή μας ζήτηση και κάνοντας καλύτερη διαχείριση του εφοδιασμού μας από εξωτερικές πηγές, υλοποιούμε την υπόσχεσή μας και ενισχύουμε τη σταθερότητα της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να αντέξει στις ενεργειακές πιέσεις που θα δεχθεί στο μέλλον, αλλά και να απαντήσει στις κλιματικές προκλήσεις.